Λοιπόν, ναι, είμαστε εδώ, επιστρέψαμε στην εκπομπή Volley Life και έχουμε στη σύνδεσή μας τον προπονητή της ομάδας του Όφη, τον κύριο Κώστα Δελικώστα. Coach, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε για δεύτερη φορά στην εκπομπή μας. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας και πάντοτε κάθε φορά που σας έτσι καλούμε και σας ζητούμε στην εκπομπή είστε πρόθυμος να παραχωρήσετε μια συνέντευξη. Τάσο. Να καλησπέρισω εγώ με τη σειρά μου τον coach και βέβαια να πάμε στο κυρίως μενού να ρωτήσουμε coach μετά το τέλος της έκτης αγωνιστικής. Η ομάδα σας βρίσκεται στην πρώτη τελευταία θέση μαζί με την ομάδα του Αριστοτέλη. Όταν ξεκίνησε ο σχεδιασμός της ομάδας και όταν έγινε και η κλήρωση και ξέρατε στην ροή του πρωταθλήματος, περιμένατε αυτή την βαθμολογική θέση ή περιμένατε κάτι καλύτερο? Κοιτάξτε, έχουμε ακόμα τρεις αγωνιστικές πριν τον πρώτο γύρο. Το πρόγραμμα στο πρώτο γύρο μας είναι πιο δύσκολο από ό,τι στο δεύτερο. Παίξαμε με Μήλωνα και Φυσιά εκτός και έχουμε τα δύο Ορεστιάδα που μπορούμε να πάρουμε πόντους και έχουμε τα δύο Ορεστιάδα και τον Πήγασο εκτός. Ήταν η Σκίδρα μόνο που ήταν, ακόμη δεν κάναμε ήττα εκτός προγράμματος, αλλά περιμέναμε να παίζουμε καλύτερα. Περιμέναμε, ας πούμε στο παιχνίδι με τη Σύρου, περίμενα κάτι καλύτερο. Θα ήθελα να ήμασταν πιο ανταγωνιστικοί, ήμασταν ανταγωνιστικοί για δύο σετ. Μπορεί να παίρνουμε πόντο, αλλά όταν παίζεις καλά σου δίνει αυτοπεποίθηση και πας στα μάτς που πρέπει να πάρεις με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Θέλω να ρωτήσω έτσι να βάλω μια υποσημείωση για να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας και συγγνώμη σας διακόπτω. Στο ξεκίνημα του προγράμματος αλλά και της προετοιμασίας σας, τα παιχνίδια που κάνετε για το League Cup, λόγω της ελληνικής γραφειοκρατίας δεν είχατε στη διάθεσή σας και τους ξένους παίκτες. Αυτό έπαιξε και ένα ρόλο έτσι ώστε η ομάδα να μην είναι απόλυτα συντονισμένη και προσαρμοσμένη στην αγωνιστική της δραστηριότητα, μιας και οι ξένοι μπήκανε πολύ αργότερα και κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Κοιτάξτε, όλα παίζουν ρόλο. Δεν είχαμε μόνο αυτό. Είχαμε και δύο κρούσματα κορονοϊού, την πρώτη αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό. Περιμέναμε τα παιχνίδια του League Cup να είναι περίοδος προετοιμασίας, αλλά εμείς παίξαμε τους αναπληρωματικούς. Χάσαμε και στο πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό τους δύο ξένους. Ο Τσαδίμας δεν έπαιξε στο μάτς με τη Σκηφτιά. Είχαμε θέματα. Αλλά τα αποτελέσματα είναι αποτελέσματα. Κανένας δεν θα ασχοληθεί αν ήταν καλή η προετοιμασία ή αν είχαμε προβλήματα ή δεν έχουμε. Εμείς θέλουμε να κοιτάξουμε το μέλλον, το οποίο πρέπει να φτιάξουμε, πρέπει να παίξουμε αρκετά καλύτερα, ειδικά στον τομέα μπλοκ και επίθεσης, για να πάρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Το τι έγινε στο παρελθόν σίγουρα έπαιξαν ρόλο, αλλά στον πρωταθλητισμό δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις βαθμούς και πρέπει να αυξήσουμε τους βαθμούς μας στον πρώτο γύρο, ώστε να μπούμε δυνατά στο δεύτερο που έχουμε και καλύτερο πρόγραμμα. Όπως είπατε, λίγο στο δεύτερο γύρο θα πρέπει να μπείτε πιο δυνατά και όπου το πρόγραμμα είναι και λίγο πιο ευνοϊκό, πιο βατό. Με την ομάδα του Αριστοτέλη είδαμε ότι είχατε μια πολύ αντιεπικράτηση, δηλαδή η ομάδα λειτουργήσε όπως φαντάζομαι θα θέλατε και είχατε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα μπορούσε να ήταν πιο καθαρό και πιο άνετο. Νομίζω ότι και φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα θέλετε να παίζει η ομάδα μέσα στο γήπεδο, έτσι? Κοιτάξτε, το άθλημα είναι διαδραστικό. Ο Αριστοτέλης μαζί με εμάς αυτή τη στιγμή έχουν πιο αδύναμες ομάδες. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Χάσαμε δύο σετ στην Κηφισιά, είμαστε πάνω για να έχουμε προσδοκίες για κάτι καλύτερο. Στο Μήλωνα χάσαμε 3-1. Τα δύο σετ ήταν οριακά και μάλιστα είχαμε προβάδισμα εμείς. Δεν είμαστε καλοί στα τελειώματα το σετ και κάνουμε αβίαστα λάθη. Εμείς κοιτάμε να διορθώσουμε το παιχνίδι για να πάρουμε τα αποτελέσματα. Το να λέμε ότι θέλουμε αποτελέσματα χωρίς να διορθώσουμε κάτι. Ξέρουμε τα προβλήματά μας, δουλεύουμε σε αυτά και ευελπιστώ να λύσουμε αρκετά θέματα ώστε να ανέβει η αυτοπεποίθηση και να κάνουμε νίκες. Για τον θεσμό του κυπέλου, μιας και από το League Cup έχετε βγει από την πρώτη φάση και βεβαίως απόλυτα λογικό, φυσιολογικό, η ομάδα όπως είπατε και εσείς λίγο πριν και είδαμε και όλοι μας γιατί ήμασταν εκεί και παρακολουθήσαμε και βεβαίως μέσω του διαδικτύου ότι παίζατε χωρίς τους ξένους και με τους αναπληρωματικούς. Υπάρχει όμως και θεσμός του κυπέλου που εκεί έχουμε και εκπλήξεις, έτσι δεν πρέπει να ξεχνάμε πέρυσι ότι η ομάδα του Πήγασου κόντεψε να πάει σε όλα κόντρα τα προγνωστικά και να αφήσει εκτός τελικού την ομάδα του Φίνικα, έτσι. Στο θεσμό του κυπέλου λοιπόν τι περιμένει η ομάδα σας? Κοιτάξτε, στο θεσμό του κυπέλου είναι μακριά ακόμη το κύπελο. Το θέμα είναι ότι εμείς αυτή τη στιγμή κοιτάμε να φτιάξουμε το παιχνίδι μας. Αν το παιχνίδι μας πάει σε οριακά επίπεδα,
αυτή τη στιγμή, ας πούμε, θέλουν να φτιάξουν το παιχνίδι του ενός ξένου που είναι στα τελευταία δύο παιχνίδια και έχει πολύ κακά ποσοστά στην επίθεση. Αν εμείς φτιάξουμε τα θέματα μας και έχουμε καλές κληρώσεις, όλα είναι πιθανά. Αλλά το κύπελλο είναι άλλο στόχος. Εμείς αυτή τη στιγμή κεγόμαστε να φτιάξουμε την επίθεση και τον μπλοκ άμυνα για να είμαστε ανταγωνιστικοί ως προς όλους. Είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά δεν φτάνει. Χρειαζόμαστε περισσότερο για να πάρουμε και βαθμούς εκτός προγράμματος. Γιατί στην αρχή το πρόγραμμα είναι να πάρεις βαθμούς μέσα ή έξω από Μήλωνα και Κηφισιά, Σκίδρα, Ορεστιάδα και Πήγασου. Βλέπουμε όμως ότι ας πούμε, η ομάδα της Ορεστιάδας πήρε δύο βαθμούς από έναν με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Σίγουρα ήταν τυχερή στο μάτς με την Κηφισιά που δεν έπαιξε στις βαχτίες και ο Διαγώνιος από το τρίτο σετ και μετά. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Μάζεψαν βαθμούς. Δεν μας αγχώνει αυτό. Εμείς σας είπα ότι ο στόχος μας είναι πρώτα να διορθώσουμε τις ελλείψεις για να μπορούμε να μπούμε στον χώρο των πόντων. Βλέπετε για τη συνέχεια να μπορούν να διορθωθούν αυτές οι επισημάνσεις που κάνετε ως λάθη coach? Γι' αυτό είμαστε προπονητές, για να διορθώνουμε τα προβλήματα. Και αν δεν πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να διορθωθούν, δεν πρέπει να συμμετάσχουν. Πιστεύω πολύ στην ομάδα ακόμη. Σίγουρα περίμενα κάτι περισσότερο με τη ΣΥΡΟ, γιατί κάναμε αρκετή δουλειά και περίμενα παίξαμε καλύτερα στην άμυνα, αλλά στην επίθεση παραμένουν τα προβλήματά μας. Δεν απογοητευόμαστε όμως. Σίγουρα μπορούμε να διορθωθούμε και σίγουρα μπορούμε να παίξουμε σε καλό επίπεδο. Πολύ καλύτερο από ό,τι παίζουμε μέχρι τώρα. Το ότι υπάρχει αυτό το κενό διάστημα λόγω του ΛΙΚΑΠΑ που εσείς δεν συμμετέχει η ομάδα σας. Έχετε μας βοηθάει. Έχουμε δύο εβδομάδες για να δουλέψουμε για να πάμε στην Ορεστιάδα έτοιμοι. Θεωρώ ότι είναι κομβικό το μάτς και θεωρώ ότι έχουμε αρκετές πιθανότητες να κερδίσουμε. Μάλιστα. Αρκεί να το δούμε και στον αγωνιστικό χώρο, γιατί ο Άθλος Ορεστιάδας έδειξε ότι έτσι έχει μια πυγμή μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και η δική σας ομάδα έχει ιστορία, βρίσκεται στην κατηγορία εδώ και χρόνια, επομένως, coach... Και κέρδισε πολύ άνετα την ομάδα του Αριστοτέλη, που η ομάδα του Αριστοτέλη κέρδισε... Το άθλο, έτσι. Φυσικά δεν είναι καμία σχέση, το κάθε παιχνίδι είναι τελείως. Να σας πω κάτι, αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Αυτά όταν παίζεις με μια ομάδα είναι αν τα πλεονεκτήματα τα δικά σου ταιριάζουν στις αδυναμίες του αντιπάλου. Θεωρώ ότι εμείς έχουμε πλεονεκτήματα που ταιριάζουν με την Ορεστιάδα, γι' αυτό διεκδικούμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό, αν καταφέρουμε και δείξουμε τα προτερήματά μας, σίγουρα θα έχουμε τις πιθανότητες με το μέλλον. Αν όχι, θα έχει ο άθλος. Απλά δεν ισχύει αν ο Α κέρδισε το Β, το Β το Γ, θα κερδίσει άνετο Α το Γ. Σίγουρα. Στον αθλητισμό δεν υπάρχει, δεν είναι τα μαθηματικά δια της άτομων απαγωγή. Συμφωνώ απόλυτα, coach, διότι όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, μπορεί σε μία ομάδα να ταιριάζουν τα μείον και τα θετικά τα δικά σας, ενώ στην αντίθετη περίπτωση με την άλλη ομάδα να μην ισχύουν αυτά. Γι' αυτό και βέβαια έχουμε και αυτές τις απρόβλεπτες. Τα πρώτα αποτελέσματα και τις απρόβλεπτες καταστάσεις μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, όπου η ενδεχόμενη τελευταία ομάδα να κάνει την ανατροπή και να πάρει την πρώτη ή το αντίστροφο, ας πούμε, έτσι. Σίγουρα. Σίγουρα πάντως ο Άθλος στην έδρα το δείχνει δυνατός. Εκτός έδρας με την Πολύχνη δεν ανταποκρίθηκε. Με την Κηφισιά πήρε δύο πολύτιμους πόντους. Σίγουρα όμως η Κηφισιά δεν ήταν αυτή που παίξαν όλες οι άλλες ομάδες. Είχε ελλείψεις. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούμε, έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή επιτυχία στην εκπομπή σας, κρατάτε το βόλιο ψηλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε, coach. Να είστε καλά.